Λοιπόν, καλωσορίζω τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, χαίρομαι που τελικά καταφέραμε να συναντηθούμε, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Από την Κρήτη όπου βρίσκεστε, από το Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Πράγματι, και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε για να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συναντιόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, σημαντική, ας μην υπερβάλλουμε, σημαντική όμως στιγμή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την εξωτερική πολιτική. Μια και είδαμε όμως αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες από τη Ράφα, θα ήθελα λίγο να αρχίσουμε με το Παλαιστινιακό. Εκτιμάται ότι είναι θέμα ωρών η έλευση του Ισραηλινού στρατού στο κέντρο της Ράφα, την ίδια στιγμή που βλέπουμε ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποστασιοποιούνται, τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποστασιοποιείται ως ένα βαθμό από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εξελιχθεί το πάζλ των εξελίξεων στην περιοχή, μια ιδιαίτερως έφλεκτη περιοχή, που όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί, όχι μόνο συγκλονισμένη από το ανθρωπιστικό δράμα το οποίο συντελείται, αλλά και με κομμένη την ανάσα μπροστά στο ενδεχόμενο της ευρύτερης ανάφλεξης? Να ξεκαθαρίσουμε, κυρία Πετούρη, ότι η θέση της χώρας μας είναι ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πράγματι, αν θέλετε, στην αρχή μιας πλέον επίθεσης προς την πλευρά της Ράφα, δηλαδή στο τελευταίο σημείο της Λωρίδας της Γάζας, όπου στην ουσία έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι, στους οποίους βεβαίως, όπως λέει και η Ισραηλινή πλευρά, περιλαμβάνονται και κάποιοι από τους μαχητές της Χαμάς. Η χώρα μας έχει καλέσει και τις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες. Την δε πλευρά της Παλαιστίνης, κυρίως της Χαμάς, να απελευθερώσει τους ομήρους, και έχουμε πει για άλλη μια φορά ότι η μοναδική απάντηση σε όλη αυτή την κατάσταση είναι να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός και όλες οι πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά είδατε ότι η τελευταία προσπάθεια απέτυχε. Δυστυχώς απέτυχε. Πράγματι, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα στο σύνολό τους, έχουν καλέσει και τις δύο πλευρές σε κάθε περίπτωση να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν οδηγεί πουθενά όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί στα αρχικά στάδια το Ισραήλ να είχε κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα που είχε δεχτεί από την πλευρά της Χαμάς, αλλά νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Έχει υπερβεί πια πλέον τα όρια αυτά εδώ και πολύ καιρό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται να υπάρχει αυτή η κλιμάκωση. Μάλιστα, πάμε στα δικά μας, πάμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομόλογό του γίνεται σε μια στιγμή που η Άγκυρα, μετά από μια ικανοποιητική περίοδο νηνεμίας, όπου έγιναν αρκετά βήματα σε επίπεδο διαλόγου, δεν ξέρω αν έγιναν σε επίπεδο ουσιαστικής προσέγγισης, αλλά σε ό,τι αφορά τη χαμηλή διπλωματία και τους διάβλους επικοινωνίας, τα πράγματα βαίνουν από πέρσι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες η Άγκυρα ανοίγει το ένα θέμα μετά το άλλο. Σας θυμίζω τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση στο Αιγαίο. Σας θυμίζω την ανακήρυξη της μονής της χώρας, αυτού του ιστορικού ναού της Κωνσταντινούπολης, σε τζαμί. Σας θυμίζω το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας με αφορμή το αναφέρετο ελληνικό δικαίωμα για τα θαλάσσια πάρκα. Και αναρωτιέμαι σε ποιο περιβάλλον θα γίνει, κύριε Υπουργέ, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό του. Με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλλον, όχι ομολογό του. Καταρχάς, να τα βάλουμε λίγο σε ένα σωστό πλαίσιο, για να δούμε αυτή τη στιγμή που βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόσο στο πεδίο, αλλά θα πάμε και στο επίπεδο της ρητορικής. Όσον αφορά το πεδίο, από πέρσι περίπου τον Φεβρουάριο, δηλαδή μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, βλέπουμε ότι έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, και αυτό είναι το θετικό σημείο, οι παραβιάσεις αλλά και οι παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Κάτι οποίο, που αποτιμάται σε πολύ σημαντικό βαθμό και οικονομικά, έτσι. Είναι μεγάλο το οικονομικό όφελος που έχουμε. Άμα σκεφτείτε ότι ένα μέσο κόστος ώρας πτήσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της πολεμικής αεροπορίας, είναι 10 με 12 χιλιάδες, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε ετήσια βάση. Αλλά πέραν του οικονομικού όμως κόστος, αυτό είναι σίγουρα ένα θετικό βήμα όσον αφορά την κατάσταση επί του πεδίου, καθώς τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται δύσκολα σκηνικά που πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν και σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Και στο ατύχημα που όλοι φοβόμαστε. Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θετικό. Το δεύτερο θετικό είναι ότι παρατηρούμε ότι μέσα από αυτή την ύφεση που υπάρχει στην ένταση μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα, θα έλεγα μεταξύ των οποίων είναι και το μεταναστευτικό. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας, ακόμα και όσον αφορά τα σύνορα και την αστυνόμευση που είναι τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι βλέπουμε ότι αναπτύσσονται και οι οικονομικοί δεσμοί, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τελευταία την απελευθέρωση της βίζας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που άμα ρωτήσει κανείς και τις τοπικές κοινωνίες ήταν πολύ θετικά αυτό το μέτρο, καθώς χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες επισκέπτηκαν τα νησιά μας. Αυτά είναι τα θετικά. Πάμε όμως και λίγο και στα αρνητικά. Κανείς δεν λέει ότι με μιας στην ουσία σταματήσανε οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Εμείς έχουμε μια πάγια εθνική θέση ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών, εμπροκειμένου δηλαδή της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Η Τουρκία θέτει μια σειρά από άλλες διεκδικήσεις, οι οποίες προφανώς δεν υπάρχει ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί ούτε καν ότι υφίσταται ως διαφορά, όχι να μπει στην ουσία της συζήτησης. Αναφερθήκατε προηγουμένως, για παράδειγμα, στο γκριζάρισμα περιοχών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο προφανώς εμείς αμφισβητούμε ότι υφίσταται καν ως διαφορά. Επομένως, κανείς δεν περιμένει ότι από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή θα γυρίσει κάποιος πίσω στην Αθήνα έχοντας μια συμφωνία για τη μοναδική διαφορά που είναι, όπως είπα προηγουμένως, η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Το ζήτημα όμως είναι, κανείς δεν το περιμένει αυτό, κύριε Υπουργέ. Το ζήτημα είναι όμως, ο Πρωθυπουργός, παραδείγματος χάριν, είπε ότι θα θέσει το θέμα της λειτουργίας της μονής της χώρας. Ενδέχεται από την πλευρά του να θέσει ο Ορταϊπ Ερντοάν, πέρα από το ξεδίπλωμα της αναθεωρητικής πολιτικής του, ενδέχεται να θέσει το Παλαιστινιακό με τον τρόπο που εκείνος το προσεγγίζει. Με έναν τρόπο μονομερή, με έναν τρόπο που καταδεικνύει την τάση του να το εκμεταλλευτεί και να αναδειχθεί σε ηγέτη του σουνιτικού Ισλάμ. Μια τέτοια παρέμβαση, πού θα μπορούσε να οδηγήσει τη συζήτηση των δύο ανδρών? Κύριε Πετούρη, η Τουρκία από την πλευρά της και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να έχει συγκεκριμένες εθνικές επιδιώξεις ακόμα και στο ζήτημα του Παλαιστινιακού και όχι μόνο. Πράγματι, έχουμε δει κατ' επανάληψη να προσπαθεί να έχει έναν ρόλο του πατέρα του Σουνιτικού Ισλάμ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όψιμα, και γενικότερα όψιμα κιόλας, έτσι, γιατί είχε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ η Άγκυρα, με το Τελ Αβίβ. Πράγματι, αλλά όπου υπάρχει όμως μουσουλμανικό στοιχείο και δει Σουνιτικό, έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες ότι ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να παίξει αυτόν τον ρόλο που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή του πατέρα του Σουνιτικού Ισλάμ. Από εκεί και πέρα, οι θέσεις, επαναλαμβάνω, της χώρας μας όσον αφορά στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος είναι ξεκάθαρη. Η χώρα διαχρονικά έχει μια θέση που αναφέρεται στην δημιουργία δύο κρατών, του Ισραήλ προφανώς και ενός Παλαιστινιακού, με πολύ συγκεκριμένα σύνορα. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο, ακόμα και αν τεθεί από πλευράς κυρίου Ερντογάν, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την πάγια ελληνική θέση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς προσερχόμαστε σε ένα διάλογο και πρέπει να υπάρχει ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, έχοντας πολύ συγκεκριμένες θέσεις, όχι μόνο σε σχέση με τη μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που είπε προηγουμένως είναι η διευθέτηση των οικονομικών ζωνών, των θαλασσίων, αλλά κυρίως για τα γενικότερα ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή μας. Είτε αφορά τον Μεσανατολικό, είτε αφορά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που επίσης η χώρα μας, σε αντίθεση θα έλεγα με τη γειτονική χώρα, έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που μιλάμε για μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και στην αναταραχή που η οποία παρατηρείται στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοαφρικής. Νομίζω ότι ναι. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο έχουμε πετύχει, και ολοκληρώνω έτσι μια πρώτη τοποθέτηση, αυτό που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει δυναμώσει η φωνή της χώρας μας διπλωματικά όχι μόνο στο διμερές επίπεδο με την Τουρκία, αλλά συνολικά σε επίπεδο, θα έλεγα, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως να μου επιτραπεί και η γενίκευση και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας αξιόπιστος ηγέτης, ένας ηγέτης ο οποίος έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση στα πολύ μείζωνα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, και αυτό σίγουρα μας δίνει παραπάνω πόντους, ακόμα και όταν υπάρχει μια διμερή συνάντηση, όπως εμπροκειμένου αυτή που θα κάνουμε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Άρα λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι από την συνάντηση αυτή δεν περιμένετε να υπάρξει κάποια πρόοδος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, πέραν του γεγονότος ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Πράγματι, αλλά και αυτό ακόμα στην παρούσα φάση, όταν βλέπετε ότι βρισκόμαστε στην ουσία σε ένα ολόκληρο τόξο αστάθεια στην περιοχή, το γεγονός ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλούμε με μια χώρα με την οποία διαχρονικά αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, ζητήματα, εντάσεις πολλές φορές, είναι πολύ θετικό. Ότι αυτή τη στιγμή, θα το πω για άλλη μια φορά, στο πεδίο υπάρχει ηρεμία, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις ή παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, τουλάχιστον από πέρσι, τουλάχιστον τον Φεβρουάριο, ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η θετική ατζέντα έχει προχωρήσει. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τον έκτο κύκλο στην Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, όπως επίσης και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ, για παράδειγμα, των δύο Υπουργείων Άμυνας των χωρών, επίσης προχωράνε, ενώ σε επίπεδο επικοινωνίας και ανταλλαγής, αν θέλετε, γνώσεων και επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Μάλιστα. Και μόνο εκεί να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο, σίγουρα έχουμε όφελος, λέτε. Πάμε τώρα στην επίσκεψη. Προφανώς, γιατί όταν υπάρχει ηρεμία, είναι μόνο όφελος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίσκεψη Εντιράμα, η οποία έπεσε λίγο σαν κεραυνός εν αιθρία. Αχρίαστη την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή τη στιγμή δυσκολεύει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, παραμονές των ευρωεκλογών, και ενώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με την ελληνική μειονότητα. Πράγματι είναι μια αχρίαστη επίσκεψη, με την έννοια ότι από πλευράς κυρίου Ράμα τίθεται η συγκεκριμένη επίσκεψη εν ώψη και των εκλογών που θα έχει όμως τον επόμενο χρόνο η γειτονική μας χώρα, δηλαδή το 2025. Σίγουρα είναι μια αχρίαστη επίσκεψη, δεδομένου ότι σε λίγες εβδομάδες έχουμε τις ευρωεκλογές και κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την επίσκεψη προκειμένου να παίξουν και κάποια μικροκομματικά παιχνίδια. Ήδη κάποια κόμματα εντός της Ελλάδας προσπαθούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Αναφέρεστε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κριτική την οποία σας ασκεί, λέγοντας ότι επιτρέπεται στον κύριο Ράμα να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας σχετικά με τη μία απάντηση, μάλλον καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση να απαντήσει στις δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην έλευσή του. Αυτό το οποίο εμείς λέμε ως χώρα, ως κυβέρνηση, είναι ότι είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την έλευση οποιοδήποτε ξένου ηγέτη θέλει να κάνει μια ανοιχτή δημοκρατική, αν θέλετε, επίσκεψη ή ακόμα και εκδήλωση στη χώρα μας. Εξάλλου είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε, εφόσον βεβαίως τηρεί τους πολύ συγκεκριμένους κανόνες και τους νόμους της χώρας μας, που δεν φαίνεται να παραβιάζονται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά την έλευση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα προφανώς υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με την Αλβανία, τα έχουμε θέσει κατ' επανάληψη. Έχουμε θέσει κυρίως ζητήματα όπως αυτό της, κατά τη γνώμη μας, παράνομης φυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη, ως ένα ζήτημα ευρωπαϊκό και όχι διμερές. Και μάλιστα έχουμε πει ότι εφόσον η Αλβανία είναι ένα υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει πραγματικά να σέβεται τους κανόνες δικαίου που όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα υποψήφια, οφείλουν να τηρούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε υποχωρήσει ούτε ένα εκατοστό σε σχέση με τα δίκαια της πατρίδας μας και αυτά τα οποία κατ' επανάληψη έχουμε θέσει τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν ο Αλβανός Πρωθυπουργός προκαλέσει με αυτά που θα πει στη συγκέντρωση στο Γαλάτσι, φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί ο τόπος όπου θα γίνει αυτή η συγκέντρωση. Αν προκαλέσει, θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά της Αθήνας, και ποια θα είναι αυτή? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση δια των αρμοδίων οργάνων έχει αφήσει τίποτα αναπάντητο από οποιαδήποτε χώρα μπορεί να έχει προκαλέσει ή να θέσει σε αμφισβήτηση οτιδήποτε αφορά τα εθνικά δίκαια και δικαιώματα της πατρίδας μας. Άρα, αν υπάρξει οποιαδήποτε πρόκληση, προφανώς θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση με οποιοδήποτε τρόπο. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι συσσαγωγικά χρειάζεται και το πράσινο φως της Ελλάδας σε όλα τα στάδια της ενταξιακής διαδρομής της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα κάνει το λάθος να προκαλέσει το οτιδήποτε, ειδικά μέσα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μια και αναφερθήκατε στο Φρέντι Μπελέρη, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε τις αντιδράσεις που προκαλεί η υποψηφιότητά του στα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο σχετικά με το επιχείρημα ότι θα περιπλέξει περισσότερο τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Κοιτάξτε, η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη έχει αρκετούς συμβολισμούς. Εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που στους κόλπους της μπορεί να χωρέσει υποψηφίους που προέρχονται είτε από την λαϊκή δεξιά είτε ακόμα και από τις παρυφές της κεντροαριστεράς. Και νομίζω ότι το να συμμετέχει κάποιος από την ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας σίγουρα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών και δει όταν έχει υποστεί αυτό που κατά τη δική μας άποψη είναι μια άδικη μεταχείριση από πλευράς αλβανικού κράτους, θα έλεγα ότι μόνο δυναμώνει τη φωνή των ομογενών μας στην Αλβανία και σίγουρα ο Φρέντι Μπελέρη, εφόσον εκλεγεί, θα μπορεί να προωθήσει και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη γειτονική χώρα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό που μπορεί να έχει αυτή η υποψηφιότητα σε κάποια κόμματα, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι μια πολιτικά υποκριτική στάση, καθώς θυμίζω ότι μια σειρά από πολιτικούς Έλληνες και της αντιπολίτευσης στο παρελθόν είχαν επισκεφτεί και τον Φρέντι Μπελέρη στις αλβανικές φυλακές, είχαν εκδηλώσει μάλιστα τη συμπαράστασή τους στην νομική ταλαιπωρία την οποία εφίσταται τους τελευταίους μήνες και ξαφνικά τώρα που ο Φρέντι Μπελέρη είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά αρχίζουν και έχουν μια τελείως διαφορετική ρητορική. Αυτό λένε, για άλλο αξίωμα υποψήφιος. Κοιτάξτε να δείτε. Ή κάποιος συμπαρίσταται στην ταλαιπωρία την οποία έχει και τιμά το πρόσωπο Μπελέρη ή πολύ απλά έχει αυτή την υποκριτική στάση. Δεν γίνεται πριν από μερικούς μήνες ξαφνικά να τον θυμούνται όλοι και τώρα να εμφανίζεται ως δημόσιος κίνδυνος ή εκείνος ο οποίος συσσαγωγικά, να χρησιμοποιήσω φρασιολογία της αντιπολίτευσης, θα ανατινάξει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Μάλιστα. Άρα νομίζω θα πρέπει να επιδείξουμε μια σοβαρότητα σε αυτό το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Φρέντι Μπελέρη αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και επαναλαμβάνω, εφόσον εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού, θεωρώ ότι θα είναι και ένας πολύ καλός εκπρόσωπος της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή μας τη συζήτηση με την αμυντική πολιτική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θωρακισμένη εκτιμάτε ότι είναι η χώρα μας υπό τις παρούσες συνθήκες με την αμυντική της πολιτική. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μονόδρομο και στρατηγική επιλογή την επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις. Την ίδια στιγμή όμως ακούγονται και άλλες φωνές ότι αυτή η επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις από ένα σημείο και έπειτα δημιουργεί μεγάλα οικονομικά προβλήματα, στερεί πόρους οικονομικούς σε μια χώρα που οι πολίτες της δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Κύριε Πετούρη, είμαστε καταδικασμένοι από την γεωγραφία να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακριβώς για να έχουμε εκείνη την αποτρεπτική ισχύ έναντι των όποιων επιβουλεύονται τα δίκαια της πατρίδας μας και προσπαθούν να θέσουν σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα, να το σκεφτούν 2 και 3 φορές προκειμένου να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Θυμίζω την τελευταία πενταετία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει πραγματικά άλματα όσον αφορά την αμυντική θωράκιση και δεν αναφέρουμε μόνο στα πιο γνωστά οπλικά συστήματα, όπως για παράδειγμα οι φρεγάδες Belharra που τρέχουν αυτή τη στιγμή και είναι προς παράδοση τους επόμενους μήνες, ή ακόμα και τα Ραφάλ τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί στη χώρα μας. Αλλά συνολικά υπάρχει ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο αμυντικής θωράκισης για να αποκαλύψουμε δυστυχώς το καυμένο έδαφος το οποίο είχαμε την προηγούμενη δεκαετία μέσα στην δεκαετή κρίση που αντιμετώπισε η πατρίδα μας και κυρίως να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να καλύψουμε τις όποιες τρύπες είχαν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν σεβόμενοι το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και αφορά τον προϋπολογισμό της χώρας μας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχουν υπερβάσεις. Μάλιστα, θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, έχει πει κατ' επανάληψη ότι αυτή τη στιγμή επανεξετάζουμε ένα 12ετές πρόγραμμα όσον αφορά τα εξοπλιστικά που θα είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις δυνατότητες της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα όμως θα εκμεταλλευτούμε και τις ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται μέσα από τον δημόσιο διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον όλοι οι εταίροι μας συζητάνε ακόμα και για δυνατότητες άντλησης πόρων από κοινοτικά κονδύλια το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ξυπνάει από έναν λίθαργο δεκαετιών και αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις διάφορες προκλήσεις ασφάλειας. Άρα η χώρα μας προφανώς θα βγει κερδισμένη. Το εκτιμάται αυτό ότι συμβαίνει. Και... Μακάρι πραγματικά. Γιατί αυτό θα μας δώσει επιπλέον δυνατότητες όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Τέλος, θα έλεγα ότι γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια και από τον Υπουργό τον κύριο Δένδια και συνολικά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, προκειμένου να υπάρξουν και ζητήματα μέριμνας προσωπικού και μάλιστα και τα νομοσχέδια τα οποία θα φέρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ των οποίων και ένα αντιληματικό νομοσχέδιο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση και αφορά το Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στη χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει μια, ας με επιτραπεί ο όρος, θερμοκοιτίδα αμυντικών βιομηχανιών που με πολύ, αν θέλετε, έξυπνο τρόπο θα μπορούμε να αναπτύσσουμε και δικά μας οπλικά συστήματα, τέτοια τα οποία θα είναι με βάση και τις ανάγκες των επιτελείων και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε επίσης να καλύψουμε πάρα πολλά από τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας, κύριε Υπουργέ, αυτή τη φορά στο στούντιο για να το συζητήσουμε αυτό το νομοσχέδιο και τις προοπτικές του. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.